Για πρώτη φορά είδα ότι, εάν έχει αποτυπωθεί καλά η απομαγνητοφώνηση, ενώ μέχρι τώρα μίλαγε για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο που μας έρχεται, αρκετά καθαρή ήταν ο όρος που χρησιμοποίησε απόψε. Έχει αλλάξει κάτι? Χαρίτο, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει την τρίτη αξιολόγηση. Περνάμε στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτό που ονομάζεται μεταπρογραμματική εποπτεία της χώρας. Το ακριβές καθεστώς μένει να προσδιοριστεί στη διάρκεια ακριβώς αυτών των τελικών διαπραγματεύσεων και φυσικά υπάρχει η διαπραγμάτευση για το χρέος. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που αντανακλάται και στην πορεία των ελληνικών ομολόγων είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2018 η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτεί το χρέος της χωρίς καμία στήριξη. Το αρκετά καθαρή έξοδος, αν μου επιτρέπετε, πιθανότατα διερμηνεύεται ως εξής, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα επιστρέψουμε στην κατάσταση πρώτου 2009, όταν δεν υπήρχε καμία απολύτως εποπτεία επί της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Τσακαλώτος ξεκαθάρισε κάτι πάρα πολύ σαφές. Στην φάση των μνημονιακών προγραμμάτων είχαμε και επιτήρηση επί των στόχων, αλλά και επιτήρηση επί των μέσων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στην φάση μετά το τέλος του προγράμματος, προφανώς δεσμευόμαστε από συγκεκριμένους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, στόχους που σχετίζονται και με το European Semester, αλλά ο τρόπος επίτευξης αυτών των στόχων θα εναπόκειται πλέον στην ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θέλει να πει ο κ. Τσακαλώτος είναι ότι βεβαίως θα υπάρχει ένα είδος εποπτείας, αυτό δεν το έχει κρύψει ποτέ κανένας, ούτε το αμφισβητεί κανένας. Εποπτεία είχαν και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία και η Κύπρος. Όλες οι χώρες δηλαδή οι οποίες βγήκανε από προγράμματα δημοσιονομικής και διαρθρωτικής προσαρμογής. Από εκεί και πέρα όμως αυξάνονται σε κάθε περίπτωση τα πεδία ελευθερίας για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή για την επιλογή των μέσων προς επίτευξη των στόχων. Το γεγονός ότι στην τοποθέτηση του κυρίου Κοστέλο γίνεται αναφορά για μια ισχυρή εποπτεία της χώρας για τα επόμενα 10 χρόνια δεν διαφοροποιεί αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε ως αρκετά καθαρή έξοδο από το μνημόνιο? Εποπτεία της χώρας, κύριε Χαρίτο, θα υπάρχει όσο η χώρα θα βρίσκεται σε μεταπρογραμματική κατάσταση και από εκεί και πέρα θα υπάρχει στη βάση των κανόνων που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος. Δηλαδή να ολοκληρώσουμε την φάση των μνημονίων, να περάσουμε από την επιτήρηση μέσων και στόχων στην επιτήρηση στόχων. Δεν θα το θέσω σε εσάς το ερώτημα. Στην κυρία Μπακογιάννη θα το θέσω το επόμενο. Έχει να κάνει με το... με τον κύριο Βίζερ και το θέτω στην κυρία Μπακογιάννη γιατί εικάζω τον τρόπο με τον οποίο θα τα απαντήσει, οπότε σε εσάς θα γυρίσει το ερώτημα εκ των πραγμάτων. Μιλώντας ο κύριος Βίζερ, ο επικεφαλής του Euro Working Group, αναφέρθηκε στις σχέσεις που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια με την ελληνική κυβέρνηση. Εξήρε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, σε σχέση με το πώς εφάρμοσε τις δεσμεύσεις. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Κοιτάξτε, εγώ δεν τον αδικώ τον κύριο Βίζα. Δίκιο έχει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ψηφίστηκαν, τα οποία η κυβέρνηση, ας πούμε, μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε να τα ψηφίσει. Παραδείγματος χάρη το υπερταμείο. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμένα που έχω ψηφίσει όλα τα μνημόνια, έτσι, ακόμα και το μνημόνιο το οποίο με διέγραψε, θα μου ήταν αδύνατο να ψηφίσω το υπερταμείο. Δηλαδή το να δώσω το σύνολο της περιουσίας της χώρας μου για 99 χρόνια σε ένα υπερταμείο το οποίο θα διοικείται από ξένους, δεν θα το έδινα που να με κρέμαγε σαν άποδα. Δεν είναι πραγματικό. Άρα αυτό. Ναι. Είναι, η πραγματικότητα είναι απόλυτη. Δεν είναι πραγματικό αυτό, κύριε Μπακογιάννη, και το γνωρίζετε. Τώρα, αν θα το ψήφιζα εγώ ή όχι, επιτρέψτε μου να έχω άποψη. Αφήστε τώρα, αν θα το ψηφίζατε, ναι. Αυτό το οποίο περιγράφεται ως υπερταμείο δεν είναι πραγματικό. Αυτό που περιγράφω ως υπερταμείο είναι απόλυτη πραγματικότητα. Είναι απόλυτα έτσι. Δεν μπορούμε και να διαφωνούμε επί των γεγονότων. Ας διαφωνούμε επί των προσεγγίσεων, όχι επί των γεγονότων. Το γεγονός είναι αυτό, κύριε Τζανακόπουλε. Το γεγονός είναι ότι έχουμε ένα υπερταμείο το οποίο αντί να ιδιωτικοποιεί, σκοπεύει να αξιοποιήσει την ελληνική δημόσια περιουσία. Έτσι τα λένε αυτά. Λοιπόν, έτσι τα λέμε ακόμα πια, και την αξιοποίηση λοιπόν της ελληνικής περιουσίας, ναι, της περιουσίας του ελληνικού κράτους, όλης της περιουσίας για 99 χρόνια,
Η αξιοποίηση συμπεριλαμβάνει και πώληση και διάθεση κατά το δοκούν και αξιοποίηση κατά το δοκούν. Εγώ λοιπόν δεν θα το έλεγα, το έδινα ποτέ. Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του υπερταμείου. Ο κύριος Βίζερ, ο κύριος Βίζερ πάντως δεν βάζει ένα θέμα. Όχι, υπάρχουν πολλά. Αυτό που είπε είναι ότι καμία κυβέρνηση δεν ενστερνίστηκε τα προγράμματα διάσωσης με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε τώρα, κύριε, συμφωνούμε. Δεν το είπε ποτέ αυτό, κύριε. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Βίζερ απολύτως. Δεν ισχύει και δεν το είπε ποτέ. Να προχωρήσω όμως, κύριε Χαρίτο, στο δεύτερο, το οποίο, γιατί είπε κάτι ο κύριος Ζερακόπουλος. Έχω λάθος τη δήλωση μπροστά μου. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βίζερ είναι ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μια πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ θεσμών και κυβέρνησης. Αυτός ο τελευταίος χρόνος προσδιορίζεται από την αλλαγή στάσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κύριος Βίζερ. Επιτρέψτε μου, κυρία Μπακογιάννη. Ναι, εντάξει, απλά επειδή αφορά την ελληνική κυβέρνηση, κύριε Χαρίτο. Ναι, μα την ελληνική κυβέρνηση. Αφορά, γιατί στην ελληνική κυβέρνηση κάνουμε κριτική, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν κάνουμε αλλού κριτική. Όχι, δεν μιλάω για κριτική. Μιλάω ότι για τον κύριο Βίζερ και νομίζω ότι το ερώτημα αυτό θα έπρεπε να έχει απευθυνθεί καλύτερα σε μένα. Ναι. Το ερώτημα έτσι κι αλλιώς εσάς θα επιστρέψει. Καλά, είπαμε, είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κάνετε εσείς την εκπομπή. Όχι. Είπαμε. Έχει ελευθερία ο κ. Χαρίτος να ρωτάει ελευθέρως ακόμα σήμερα στην ΕΡΤ. Υπάρχει αυτό. Θα μου επιτρέψετε, αλλά εξ αρχής έχω πει το ερώτημα. Γνωρίζοντας τον τρόπο, εικάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσετε, εκεί θα επιστρέψει. Εμείς δεν την κλείνουμε, κύριε Μπακογιάννη. Λάθος μας ήταν, κύριε Τζανακόπουλο, το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, μην το βάλουμε καθώς στο τραπέζι. Και τώρα. Τότε το έλεγα όμως εγώ. Πάμε, κύριε Μπακογιάννη. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνέχεια. Επί της ουσίας, ρωτήσατε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Οι διάφορες φράσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί ο κύριος Τσακαλώτος, έχουν ενδιαφέρον. Το ένα, τη μία φορά είναι καθαρή έξοδος, την άλλη φορά είναι, πώς την είπατε τώρα, λίγο αρκετά καθαρή έξοδος. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ έχει μυρίσει. Την άλλη φορά είναι αυτοδύναμη έξοδος κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι τα μνημόνια σταματάνε. Τι σταματάει? Σταματάει η προγραμματική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και δανειστών. Δεν θα υπάρχουν πλέον χρήματα τα οποία να δίνουν οι δανειστές. Θα υπάρξει όμως μια αυξημένη σε σχέση με την Πορτογαλία, την Κύπρο, εποπτεία. Το λένε urbi et orbi όλοι. Μάλιστα το εξηγούν γιατί η Ελλάδα πήρε παραπάνω λεφτά από τους άλλους κτλ. Το λέει και ο κύριος Μάρη, το είπε. Θα υπάρξει μια πάρα πολύ αυστηρή εποπτεία. Ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που η κυβέρνησή της έχει δεσμευτεί για μέτρα μετά το τέλος του προγράμματος. Δηλαδή υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση, πάλι αυτά δεν θα τα υπογράφαμε εμείς, κύριε Χαρίτο, λυπάμαι πάρα πολύ. Δίκιο πάλι έχει ο κύριος Βίζερ. Δεν θα υπογράφαμε εμείς ότι θα μειώσουμε τις συντάξεις, τις κύριες συντάξεις μεσοσταθμικά 18% μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν θα υπογράφαμε εμείς που φώναζε ο καημένος ο κύριος Τσακαλώτος ότι θα παραιτηθεί στη Βουλή εάν μειωνόταν το αφορολόγητο, και υπογράφει ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο μετά το τέλος του προγράμματος. Και βεβαίως δεν σας μιλάω για τα πλεονάσματα, για τα οποία ούτως ή άλλως, κατά τη γνώμη μου, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η ελληνική οικονομία δεν το αντέχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι θα βγει από το μνημόνιο. Το κακό είναι ότι θα βγει από τα λεπτά του μνημονίου, αλλά θα υπάρξει περισσότερη λιτότητα από αυτή την οποία ζούμε τώρα, μετά από εκείνη την εποχή. Λόγω των δύο μέτρων αυτών που σας είπα. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ. Είπατε ότι ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο, κάνω λάθος? Βεβαίως. Το πρώτο μνημόνιο, κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε ότι προέβλεπε από το 2010 την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις από το 2015 και μετά. Είχατε ψηφίσει από το 2010 κάτι το οποίο θα ερχόταν προς εφαρμογή. Δεν τις εξαλείψατε τις επικουρικές συντάξεις? Όχι, δεν τις εξαλείψαμε. Όχι, όχι. Μου είπατε ότι εσείς δεν θα αφήσετε τώρα τι θέλετε. Τις εξαφανίσατε τώρα εμένα τα λέτε αυτά. Εγώ σας λέω επειδή. Εσείς θα το σχίζατε. Σας κάνω μία παρατήρηση. Το πρώτο μνημόνιο. Το 2010 ψηφίσατε για μέτρο το οποίο θα εφαρμοζόταν το 2015. Επομένως, αυτά τα περί εγώ δεν θα ψήφιζα ποτέ για κάτι το οποίο θα εφαρμοζόταν μετά το τέλος του μνημονίου κτλ. Αφήστε τα, να μιλήσουμε επί της ουσίας. Και η ουσία λέει το εξής. Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα, κυρία Μπακογιάννη. Όχι, εντάξει, λοιπόν, πέστε τα. Επιτρέψτε μου τώρα.
Ο κύριος Βίζα, πρέπει να σας πω, επειδή ξεκινήσαμε από αυτό, έχει και μια ιδιοτέλεια. Θέλει να παρουσιάσει και την δική του προσωπική εργασία ως επιτυχημένη, ως πρόεδρος του Eurowork Working Group. Επομένως, θα διάβαζα την δική του δήλωση με μια αρκετή δόση δυσπιστίας. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο πάντως, έχει αυτό, να κάνει αυτό, με το εξής, κύριε Χαρίτο. Αυτό έχει υποθεί. Η δήλωση είναι πραγματική, δεν είναι δήλωση την οποία είδα εγώ, η δήλωση την οποία είδα εγώ είναι ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μία πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο οφείλω να σας πω είναι ότι αυτόν τον τελευταίο ένα χρόνο πράγματι, και είναι λίγο λιγότερο, υπάρχει καλύτερη συνεργασία, διότι ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποχώρησε από μια σειρά εξαιρετικά απεσιόδοξες προβλέψεις τις οποίες έκανε, και αυτό οδήγησε για την τρίτη αξιολόγηση στο να κλείσει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, διότι ξέρετε πάντοτε το πρόβλημα για τις αξιολογήσεις ήταν το δημοσιονομικό. Αυτή τη στιγμή δεν προέκυψε δημοσιονομικό ζήτημα για το 2018, γι' αυτό το λόγο ολοκληρώθηκε και η τρίτη αξιολόγηση εντός χρόνου. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δημοσιονομικό πρόβλημα και στην δεύτερη αξιολόγηση αλλά και στην πρώτη αξιολόγηση, ο μοναδικός ο θεσμός ο οποίος το έθετε ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως, έτσι εξηγείται και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών. Να πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Άρα σε σχέση με αυτά. Άρα και ο θελός κόβεται τις συντάξεις και μειώνεται το αφορολόγητο, όχι επειδή σας το είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προφανώς γι' αυτό το κάναμε. Και ο θελός το κάνει. Όχι, καθόλου. Αυτό σας είπα. Μιλάτε για τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν σας είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να το κάνετε. Αυτό έγινε στη δεύτερη αξιολόγηση. Μόλις το κάνατε, είναι ευχαριστημένο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν του λέγατε όχι, όχι κύριε Μπακογιάννη. Όχι, κύριε Μπακογιάννη. Γιατί η πρόβλεψή του για το 2018. Όταν μου πείτε ναι σε κάτι, κύριε Τζανακόπουλε, ευχαριστημένη θα είμαι. Στο όχι θα έχω πρόβλημα. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη, το 2018 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε προβλέψεις οι οποίες έφεραν το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5%. Αυτή τη στιγμή αναθεώρησε τις προβλέψεις του προς τα πάνω χωρίς τις περικοπές τις οποίες αναφέρεστε, οι οποίες θα προκύψουν το 2019 και το 2020. Αλλά αφήστε να δούμε πώς θα προχωρήσει και η διαπραγμάτευση για να δούμε και αυτά τα ζητήματα. Σας λέω λοιπόν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις δημοσιονομικές του προβλέψεις για το 2018 και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην τρίτη αξιολόγηση. Μην μπλέκετε διαφορετικά ζητήματα. Έχετε καλύτερη γνώση από αυτή την οποία παρουσιάζετε. Λύστε μου μία απορία του απλούθνητου. Δηλαδή, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ήταν ευχαριστημένο με τις προβλέψεις του, θα είχε εξαφανίσει τελείως συντάξεις, θα τις είχε κόψει τελείως. Αυτό το οποίο σας λέω. Αυτό είναι θέλετε ότι να μου πείτε. Όχι, δεν θέλω καθόλου να σας πω αυτό. Και όχι, νομίζω, γιατί ότι, δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είμαι απολύτως κατανοητός. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτή τη στιγμή, μετά και τις πιέσεις τις οποίες δέχτηκε και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την ελληνική κυβέρνηση, αναθεώρησε προς τα πάνω τις δημοσιονομικές του προβλέψεις για το 2018 και σας υποχρέωσε να κόψετε τις συντάξεις. Δεν και να μειώσετε το αφορολόγητο. Σας αδικεί. Σας αδικεί το σχόλιο. Σας αδικεί. Μιλάτε αδική. Για το 2019. Σας αδικεί το σχόλιο. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, εσείς τα υπογράψατε. Να να επιστρέψουμε λοιπόν. Αυτό το οποίο έχω να σας πω εγώ είναι το εξής. Ότι η κυρία Μπακογιάννη των 65 δισεκατομμυρίων μέτρων έρχεται αυτή τη στιγμή, 65 δισεκατομμύρια μέτρα τα οποία οδήγησαν το 2014 τη χώρα να μην μπορεί να επιτύχει τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων που η ίδια η κυβέρνηση την οποία υπηρέτησε είχε συμφωνήσει, δηλαδή το 1,5% για το 2014 και το 3% για το 2015, να κάνει κριτική σήμερα σε σχέση με την πολύ ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία συμφωνήθηκε από εκείνη την καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015. Επίσης, ακούω την κυρία Μπακογιάννη με έκπληξη. Ναι, βεβαίως. Του Βαρουφάκη, ακούω λοιπόν με πολύ μεγάλη έκπληξη την κυρία Μπακογιάννη να κάνει κριτική για τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχει συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση, τη στιγμή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ήταν η δική της κυβέρνηση που είχε υπογράψει πρωτογενή πλεονάσματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Χαρίτο, δεν είναι μάλιστα. 4,5% μέχρι το 2018 και 4% μέσο όρο μέχρι το 2031. Επομένως, κυρία Μπακογιάννη, εγώ σε αυτή τη συζήτηση, αν ήμουν στη θέση σας, θα κράταγα μικρότερο καλάθι, πιο μετριοπαθή στάση και θα άκουγα με μεγαλύτερη προσοχή το συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή σας, αλλά μήπως μπορώ να σας θυμίσω ποιοι ήταν οι ρυθμοί ανάπτυξης και ότι είσαστε η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη 0,7% που αναθεωρείτε το ρυθμό ανάπτυξης προς τα κάτω. Εσείς σε μια εποχή που όλη η Ευρώπη αναθεωρεί προς τα πάνω. Αυτό έχει να έχετε κάνει. Καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς που αυτό έχει υποστεί ο απλός πολίτης, κύριε Τζανακόπουλε. Το μέγεθος της ζημιάς των 65 δισεκατομμυρίων που μέτρων που εσείς οι ίδια ψηφίσατε, ξέρετε ποιο ήταν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, γνωρίζετε ότι σήμερα έχουμε
τα καλύτερα θεμελιώδη νούμερα τέλεια. Μετά από μια ολόκληρη δεκαετία. Αυτό δεν είναι τέλεια. Εδώ γίνεται μια σοβαρότατη προσπάθεια για να διορθώσουμε αυτά τα οποία δημιούργησε ως προβλήματα της ελληνικής οικονομίας το καθεστώς που με συνέπεια υπηρετήσατε για μια τουλάχιστον 25 ετία, κυρία Μπακογιάννη. Τα δικά σας, τις δικές σας φωτιές δίνουμε, κυρία Μπακογιάννη. Τις δικές σας φωτιές δίνουμε, κυρία Μπακογιάννη. Εντάξει, κύριε Τζανακόπουλε. Καταρχήν είναι εξαιρετικά προσβλητικό να μιλάτε για καθεστώς. Καθεστώς ήσασταν, κύριε Μπακογιάννη. Εάν. Εντάξει, μπορείτε να προσβάλλετε το ελευθέρω, σας επιστρέφω την προσβολή. Εσείς μιλάτε, εσείς με άνεση μιλάτε για Καραγκιουζουλίκια, εγώ με την ίδια άνεση μιλώ για ένα καθεστώς. Μιλήσατε και για Καραγκιουζουλίκια, βεβαίως ήσασταν μίλησα, ένα βεβαίως. Πολιτικό καθεστώς, λοιπόν, το οποίο έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού το 2010. Όχι, δεν καθόλου. Δεν ήταν μέσα στην προθέση μου να σε εκνευρίσω νυχιάτικα. Παρά τα αυτά, αυτό το οποίο με θυμώνει, με κυρία Μπακογιάννη, είναι αυτά τα οποία έκανε το καθεστώς σας. Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι ψύχρεμος. Μη θυμώνει. Είμαι ψύχρεμος, αλλά δεν μπορώ και την ίδια στιγμή. Διαλόγους στην και τηλεόραση. Δεν βοηθάει να εκνευρίζεστε. Τα μαθήματά σας μπορείτε να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, κυρία Μπακογιάννη. Μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, επί της ουσίας σήμερα αυτό το οποίο βιώνει ο ελληνικός λαός είναι μια απίστευτη υπερφορολόγηση. Έχουν φτάσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, κύριε Χαρίτο, σήμερα δημοσιευτήκανε, προστέθηκε άλλο 1,4 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 1,1 δισεκατομμύριο προέρχεται από αδυναμία πληρωμής φόρων, ένφια και όλων των υπόλοιπων φόρων. Υπάρχει εσείς τον βάλατε έξω, τον ένφια. Εμείς τον βάλαμε και εμείς τον μειώσαμε και εσείς τον αυξήσατε. Πού τον μειώσατε τον ένφια? Ποτέ δεν μειώσατε τον ένφυα. Η κυβέρνηση Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι μειώνεται. Και πότε μειώνεται? Το 15 πώς που μας ρίξατε. Πώς το ξεκαθάρισε ο κύριος Σαμαράς? Λοιπόν, τώρα να φτάσω τώρα να σας εξηγώ τα αυτονόητα, δεν λυπάμαι. Αλλά θα σας πω κάτι, κάνετε λάθος. Και σήμερα κάνετε λάθος. Και σας το λέω καλοπίστως, όσο μπορείτε να το πιστέψετε αυτό. Η αύξηση της φορολογίας, κύριε Τζανακόπουλε, οδηγεί σε αδυναμία εισπράξεων. Πώς θα φτάνατε το 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα, πώς θα το φτάνατε, κύριε Μπακογιάννη? Αφήστε με να σας πω. Όταν μειώθηκε ο φόρος στην εστίαση, κύριε Τζανακόπουλε, τα έσοδα από το φόρο της εστίασης ήταν περισσότερα από ό,τι είναι σήμερα που είναι 10 μονάδες απάνω. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, κύριε Χαρίτο, σε σχέση με αυτό. Όταν ανέβηκε ο φόρος πετρελαίου, τα έσοδα ήταν λιγότερα. Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Ναι, λοιπόν, δεν πειράζει. Κύριε Χαρίτο, ακούστε. Να το πω. Ο φόρος για να το συνειδητοποιήσετε στην εστίαση, ότι οι Έλληνες δεν αντέχουν φόρος, άλλο τη δόφη του φόρου. Κύριε Μπακογιάννη, μια συνολική απάντηση, κύριε Τζανακόπουλε, στα όσα υπόθηκαν, παρακαλώ, για να φύγουμε παρακάτω. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω εγώ είναι το εξής. Ο φόρος στην εστίαση, ο οποίος μειώθηκε το 2014 με μονομερή ενέργεια από την κυβέρνηση Σαμαρά, ήταν στο πλαίσιο μιας προεκλογικής στρατηγικής, την οποία ο κύριος Σαμαράς είχε αποφασίσει ήδη από το Μάιο του 2014. Αυτό οδήγησε τότε την Τρόικα να πει ότι το πρόγραμμα είναι irretrievably out of track. Δηλαδή, έχει πέσει στα βράχια. Και αυτό ήταν ακριβώς. Ο φόρος στην εστίαση με τα περισσότερα έσοδα τους έκανε να είναι out of track. Επιτρέψτε μου να σας πω. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέτε. Να σας πω κάτι την ιστορία, λέω. Άμα θέλετε, μα όταν έχεις περισσότερα έσοδα, τα έσοδα ενδιαφέρουν την Τρόικα. Δεν ενδιαφέρει να ενδιαφέρει. Μπορείτε να ανατρέξετε στα ίδια τα κείμενα της περιόδου και να δείτε την πραγματικότητα την οποία σας περιγράφω τώρα. Μπορεί να μην τα θυμάστε καλά. Ίσως αποτελεί απόθυση. Ωστόσο, πιστέψτε με ότι είναι απολύτως ακριβή αυτά τα οποία σας λέω. Αρνούμε να δεχτώ τον παραλογισμό. Όταν έχω περισσότερα έσοδα, η Τρόικα είναι πανευτυχής. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω, λοιπόν, κύριε Χαρίτο, είναι ότι έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε μια υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία περνάει καλά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην οποία μπήκαμε υπό τις γνωστές συνθήκες του καλοκαιριού του 2015 και σιγά σιγά καταφέρνουμε λιθαράκι-λιθαράκι να βελτιώσουμε την πραγματικότητα. Ίσως είναι κυρία Μπακογιάννη, παρακαλώ, δεν έχουμε μέσω άλλο της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, στην οποία και εσείς συμφωνούσατε, κυρία Μπακογιάννη. Ένα ερώτημα. Επομένως, έχω ένα ερώτημα ακόμα για την οικονομία. Το ζήτημα λοιπόν είναι να δούμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία ανακάμπτουν. Έχουμε εξαιρετικά θετικές εικόνες και μελέτες οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αποκαθίσταται σιγά σιγά η εμπιστοσύνη και από εκεί και πέρα την ίδια στιγμή έχουμε
ήδη πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις κοινωνικές συνέπειες του μνημονίου και στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Αυτό μένει να το δούμε πώς αποτυπώνεται και στις αγορές. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πότε βγαίνουμε στις αγορές, για το ΤΑΕΤΕΣ ομόλογο το οποίο αναμένεται να διακινηθεί. Υπό ποιες προϋποθέσεις και πότε το περιμένουμε αυτό, τις επόμενες μέρες. Από το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποθεί ότι μετά το τέλος της τρίτης αξιολόγησης θα υπάρξει μια νέα έξοδος στις αγορές. Τώρα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο δεν μπορώ να σας πω. Αυτά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι οποίοι όταν χρειαστεί θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ανακοινώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε στο τελευταίο κομμάτι της κουβέντας αυτής. Δεν έχουμε τον χρόνο για την κυρία Μπακογιάννη. Είμαστε ήδη εκτός και λίγο εκτός Μαξίμου να καταλαβαίνει τι πραγματικά γίνεται στην κοινωνία. Και λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην κοινωνία. Πάρτε την έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τι γίνεται στα πραγματικά νούμερα, κύριε Τζανακόπλη. Φαντάζομαι το επόμενο θέμα θα σας φέρει πιο κοντά και τους δύο σε θέμα απόψεων και προσεγγίσεων. Πάμε στην Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία το τελευταίο διάστημα, εντάξει δεν είναι καινούριο ως αντίδραση, ως στάση. Ωστόσο η προκλητικότητα νιώθει κανείς ότι κορυφώνεται βλέποντας τις δηλώσεις, βλέποντας τις παραβάσεις, τις παραβιάσεις οι οποίες βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εξέλιξη στο Αιγαίο. Σύμβουλος του Τέιπ Ερντογάν σήμερα τοποθετήθηκε για τα ίμια κάνοντας δηλώσεις οι οποίες μόνο ως ακραίες μπορούν να χαρακτηριστούν. Όποιο ελληνικό πόδι πατήσει εκεί θα το κόψουμε. Πώς θα προσεγγίζετε όλα αυτά, πώς θα παρακολουθείτε, με αγωνία, με άγχος, ή τα εντάσσεται σε μια δεδομένη αντίδραση της Τουρκίας από την περίοδο της έλευσης των 8 εδώ και έπειτα? Νομίζω ότι η Τουρκία βιώνει μια περίοδο παρατεταμένης εσωτερικής κρίσης. Έχει μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Από τη δική μας πλευρά η λογική είναι ότι με αποφασιστικότητα προστατεύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Από την άλλη μεριά όμως επιδιώκουμε και διαρκείς ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στην επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τσίπρα συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτή την διπλωματική πολιτική οδό. Εφόσον η Τουρκία όμως επιμένει σε μια λογική προκλητικότητας, επιθετικότητας και ρητορικής η οποία δεν συνάδει με τις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, τότε θα πρέπει και εμείς να επανεξετάσουμε τη στάση μας. Και σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική απάντηση εκ μέρους όλων των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα. Το γεγονός ότι σε συνέντευξή του στο Sky ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πράιτ, εξέφρασε την ανησυχία του για ένα ατύχημα στο Αιγαίο. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε να δείτε, με δεδομένη την στάση της Τουρκίας αυτή την περίοδο, νομίζω ότι είναι εύλογη ανησυχία. Από την άλλη μεριά, η ελληνική κυβέρνηση εγγυάται την ασφάλεια και την διατήρηση της ειρήνης αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά μας και από εκεί και πέρα οτιδήποτε δεν, ξαναλέω, συνάδει με τις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αναλόγως. Κύριε Μπακογιάννη, με πρώτερη τη θητεία στο Υπουργείο των Εξωτερικών, βλέποντας τα όσα εξελίσσονται σήμερα στο Αιγαίο. Συμφωνώ σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Τζανακόπουλος, ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι έκρηθμη. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα και για τα εσωτερικά θέματα και για τα εξωτερικά θέματα. Θεωρώ ότι η επίσκεψη Ερντογκάν δεν έφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για να φτάσει σε αυτό το συμβολισμό, δηλαδή του Προέδρου, ο οποίος έρχεται μετά από 60 χρόνια. Άρα δεν θα έπρεπε να έχει γίνει καν αυτό, λέτε? Θα έπρεπε να ήταν καλύτερα προετοιμασμένη ή να γίνει σε ένα άλλο timing. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση να φέρει τον Τούρκο Πρόεδρο μετά από τόσα χρόνια στη διπλωματική διάλεκτο, έτσι, την οποία εσείς ξέρετε. Είναι, πάντοτε έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αν το κάνει, έχει έρθει πολλές φορές ως πρωθυπουργός, αλλά όταν έρχεται ως πρόεδρος έχει έναν άλλο συμβολισμό. Φοβάμαι πως ήταν τελείως ατυχής ο τρόπος με τον οποίο, τουλάχιστον δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα, ίσως ο κ. Τζανακόπουλος έχει μια ευκαιρία να το διαψεύσει,
ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι 8. Απολύτως έχει διαψευθεί. Ξαναδιαψεύζεται τώρα. Ευτυχώς. Είναι σωστό. Γιατί πρέπει να διαψεύδεται ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί το είπε, το λέει και το ξαναλέει ο Ερντογκάν. Ότι αυτή είναι η κατάσταση. Στη συνέντευξη τύπου πάντως με τον Πρωθυπουργό δεν το είπε. Ούτε το έθεσε το κατά τότε. Το είπε στο Sky. Εντάξει, την προηγούμενη. Στις επίσημες δηλώσεις πάντως και η κυρία Μπακογιάννη δεν τόλμησε ναι, να το πει. Πάντως το είπε και η κυρία Τζανακόπουλε. Εγώ χαίρομαι που το διαψεύδεται. Δεν έτσι. Είναι προς όφελος της Ελλάδος. Δεν πάω τώρα να τσακωθώ μαζί σας για την Τουρκία. Θεωρώ όμως ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όλη η κατάσταση. Και αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τζανακόπουλος να επανεξετάσουμε τη θέση μας είναι μια πολύ βαριά κουβέντα η οποία θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το πώς επανεξετάζεις και τι κάνεις σε μια συγκεκριμένη περίπτωση όπως έχεις αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Πάντως, για την Ελλάδα, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμονές καλοκαιριού, παραμονές μεγάλου τουριστικού ρεύματος που είναι ένα από τα βασικά εισοδήματα για τη χώρα, ένταση αυτού του είδους στο Αιγαίο είναι ανησυχητική. Ο μεν κύριος Πάιατ λέει, μιλάει για ατύχημα, αλλά έτσι όπως τα βλέπουμε την κατάσταση στα Ήμια με τις με πυραυλακά τους να σχεδόν να αγγίζουν η μία την άλλη, να γίνονται αυτά τα οποία γίνονται, οι ψαράδες σήμερα σε μαύρη απελπισία στη Θάσο, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να ψαρέψουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλέον με άνεση. Τους άκουγα σήμερα το πρωί. Μιλάμε τώρα για τη Θάσο, όχι σε διεθνή, είναι άλλα τα διεθνή και άλλα τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είναι μια κατάσταση η οποία εμένα με ενισχύει. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω με δεδομένη ότι... την ανάληψη δράσης από την Τουρκία και στη Συρία, όπου έχει στείλει στρατεύματα, μέσα βρίσκονται επιχειρήσεις εξέλιξη. Αυτό θα πρέπει να μας εγώ ανησυχήσει τώρα να βάλω το άλλο καπέλο. Να μας ανησυχήσει να βάλω περισσότερο. Το άλλο καπέλο του ή δυσκολεύει του αρμόδιου για τη Συρία από το Συμβούλιο της Ευρώπης και να σας πω το έχω ήδη καταδικάσει τον τρόπο με τον οποίο έχει δραστηριοποιηθεί η Τουρκία στο Αφρίν. Ναι, ανησυχεί περισσότερο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ας τους αφού έχουν πόλεμο εκεί θα μας αφήσουν εμάς ήσυχους εδώ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι ο γενικός εκνευρισμός, η γενικότερη αναστάτωση, η ανασφάλεια η οποία υπάρχει σήμερα στο εσωτερικό της Τουρκίας, η ανασφάλεια που υπάρχει και στον ίδιο τον Ερντογκάν, διότι δεν εμπιστεύεται μερίδα του στρατού του για το τι μπορεί να κάνει. Άρα τέτοιου είδους λογικές δεν είναι για εφησυχασμό. Μάλιστα. Πάντως. Κύριε Τζανακόπουλε. Δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Ξαναλέω ότι με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Τουρκίας, με δεδομένο την γενική νευρικότητα και την αποσταθεροποίηση της περιοχής από την Συρία μέχρι τις υπόλοιπες περιοχές της Μέσης Ανατολής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τουρκία στο εσωτερικό της. Όταν υπάρχει πάνω σε όλα αυτά και το ζήτημα του προσφυγικού, η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν εδώ δεν ήταν μια απλή επιλογή, ήταν μια επιβεβλημένη επιλογή. Έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίζει σε μια λογική ανοίγματος όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτικών και διπλωματικών διάβλων. Νομίζω ότι αυτή είναι η μοναδική πολιτική επιλογή η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε χωρίς κανέναν απολύτως εφησυχασμό, επαναλαμβάνω, την αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας. Επιλέγουμε πάντοτε τη διπλωματική και την πολιτική οδό. Καλά βέβαια, γιατί η άλλη οδός ξέρετε που καταλήγει. Αλλά η διπλωματική οδός καλά είναι να είναι καλά προετοιμασμένη. Ομολογώ ότι δεν συμφωνώ ποτέ μαζί σας, μέχρι τώρα ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένη. Να το πω και εγώ, κύριε Τζανακόπουλε, είναι σίγουρο ότι δεν σας απάντησα. Απλά επειδή το ξαναλέτε. Με στενοχωρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία μετατόπιση των τουρκικών θέσεων, θέσεις τις οποίες είχαν παλαιότερα ή θέσεις που δεν είχαν τολμήσει ποτέ παλαιότερα να θέσουν, να τις θέτουν σήμερα. Δηλαδή το ότι σήμερα ο κύριος Ερντογκάν ήρθε στην Αθήνα και έθεσε θέμα συνθήκης Λοζάνης,
πέραν της άγνοιας την οποία έχει για το τι λέει και τα λοιπά και τι υπάρχει ένα τέτοιο. Αυτό το κάνει εδώ και τρία χρόνια, κυρία Όχι, αυτό λέω. Αυτό λέω για τρία χρόνια. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτό λέω για τρία χρόνια μιλάω, κύριε Τζανακόπουλε. Είναι τα τελευταία λοιπόν τρία χρόνια έχουμε μία επιδείνωση, μία ένταση την οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε και να τη δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Διότι τίθενται οι γκρίζες ζώνες τώρα, από γκρίζες έχουν γίνει τουρκικά εδάφη στην φρασεολογία και στη ρητορική του. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το πώς θα τους αντιμετωπίσεις αυτούς τους κυρίους σε μια φάση στην οποία φοβάσαι κιόλας ότι έχουν χάσει την μπάλα τελείως στο εσωτερικό τους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Πρωτού κλείσουμε, το είχα σημειωμένο για το κομμάτι των Σκοπίων, ωστόσο μου διέφυγε, δεν το έχω θέσει και θα ήθελα να ακούσω ένα σχόλιο επ' αυτού. Έχουμε το συλλαλητήριο την Κυριακή, το μεσημέρι. Η θέση της Εκκλησίας αυτή τη φορά είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει ευλογία και για τη συμμετοχή ακόμα και ιεραρχών. Σας προβληματίζει αυτή η στάση? Θα προτιμούσατε την Εκκλησία να έχει αποστασιοποιηθεί? Εγώ δεν πρόκειται να κάνω συστάσεις στην Ελληνική Εκκλησία. Η Ελληνική Εκκλησία αποφασίζει κατά τον τρόπο με τον οποίο νομίζει την στάση της στο κάθε ζήτημα. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το συλλαλητήριο, η άποψή μου είναι πάρα πολύ σαφής. Θεωρώ ότι είναι θέμα αρχής το ότι σε μια δημοκρατία οποιοδήποτε θέλει να εκφράσει την αγωνία του, τον προβληματισμό του, τη διαφωνία του, τη διαμαρτυρία του, έχει αναφέρετο δικαίωμα στις συγκεντρώσεις, στις πορείες, στις διαμαρτυρίες. Ωστόσο, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η αγωνία ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης εθνικιστικών, ακροδεξιών και μυσαλλόδοξων δυνάμεων. Αυτό είναι το σχολείο μου σε σχέση με το συλλαλητήριο και τίποτα περισσότερο πέρα από αυτό. Βλέπω μία αναπροσαρμογή τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι γι' αυτό, τουλάχιστον τη στάση της κυβέρνησης. Θέλω να ευχαριστήσω. Βλέπω με μεγαλύτερη προσοχή αντιμετωπίζουμε τα θέματα της Εκκλησίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, για αυτή την έντονη κουβέντα απόψε σε πολιτισμένα πλαίσια. Σε πολιτισμένα πλαίσια. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη, ξανά εδώ στο Focus. Πριν από αυτό όμως θα είμαστε μαζί και την Κυριακή το μεσημέρι στις 2 η ώρα σε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, παρακολουθώντας το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.